πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη επίσκεψη που σας είχα πει στον προϊστάμενο εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος, τον κύριο Δραγάτση, αλλά και συναντηθήκαμε και με τους εισαγγελείς κύριο Αθανασίου και κύριο Μπρή, σχετικά με την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας με τις ποινικώς κολάσιμες πράξεις και παραλήψεις των τραπεζικών στελεχών που διαχειρίστηκαν άμεσα και έμεσα τις χρηματοδοτήσεις, παύλα δάνειοδοτήσεις των κομμάτων, τα γνωστά σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό, θαλασσοδάνεια των κομμάτων. Με την επίσκεψή μας πιστοποιήθηκε πλέον η ανάγκη της περαιτέρω μελέτης των καταγγελωμένων και της υποστήριξής τους με επιπλέον μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς και με το υλικό από τον σχετικό κοινοβουλευτικό έλεγχο. Η σημαντική είδηση είναι η ρητή διαβεβαίωση ότι θα εξαντληθεί το θέμα σε όλο το βάθος, χωρίς φιδό κόπου και χρόνου, μας είπαν οι εισαγγελείς, πιστοποιώντας έτσι στην ουσία, κατ' εμέ την de facto ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο, ρίχνοντας πλέον άπλετο φως στο σκάνδαλο των θαλασσοδανείων των κομμάτων και αποδίδοντας επιτέλους, μετά από τόσο καιρό, δικαιοσύνη με καταλογισμό ευθυνών όπου υπάρχουν και όσο ψηλά και αν βρίσκονται στις κομματικές και τις τραπεζικές ηγεσίες. Ευχαριστώ τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και την πρόσφατη μήνυση του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος Ελλάδος που και εσείς υπογράψατε και που και πάλι σας θυμίζω ότι ζητάω και τώρα να υπογράψετε την μηνυτήρια αναφορά για την λειτουργία του ΜΕΓΑ, για τα θαλασσοδάνειά του, για τη μη ύπαρξη ιδίων κεφαλαίων. Είναι η ώρα να αξιοποιηθούν οι 44 σελίδες της πορισματικής αναφοράς από 15 Τρίτου του Γιώργου Καλούδη του 13, του εισαγγελέα Γιώργου Καλούδη, ο οποίος περιγράφει εκεί με τον πλέον λεπτομερή τρόπο το σκάνδαλο των θαλασσοδανείων, πώς χορηγήθηκαν, με ποια εγγύηση, δηλαδή την εκχώρηση των μελλοντικών χρηματοδοτήσεων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Ένα ολόκληρο μήνα έμεινε αυτό το πόρισμα Καλούδη, έμεινε κρυμμένο μέσα στα συρτάρια της Εισαγγελίας Αφετών Αθηνών, παρέχοντας έτσι όλο τον απαραίτητο χρόνο στην τραπεζική και κομματική διαπλοκή για να οργανώσει και να εκτελέσει το έγκλημα της ντροπολογίας της 390, κάθετος 37 του 13. Εκείνης της τροπολογίας που έστειλε τη δικογραφία στο αρχείο, από το οποίο όμως σήμερα ανασύρεται χάρη στο πείσμα και την επιμονή όλων μας. Θυμάστε, είπανε πάει, γλιτώσαμε. Ψεφίσαμε μια τροπολογία και τώρα κανένας τραπεζίτης λέει θα πληρώσει για τα δάνεια που έδωσε. Από δεν είναι έτσι. Σπουδαία λοιπόν είναι η συμβολή με το δικό του, το αποκλειστικό ρεπορτάζ του φίλου, του έγκριτου δημοσιογράφου, του μαχόμενου δημοσιογράφου, του δικαστικού ρεπόρτερ, του Πέτρου Κουσουλού, με το διαβιβαστικό του πορίσματος Καλούδη. Εκεί αναφέρονται όλα τα ονόματα, όνομα επίθετο, τραπεζικών στελεχών, κομματικών στελεχών, ταμειών, όλων εκείνων που επιχείρησαν να διασωθούν με την κατάπτυστη τροπολογία την 390 του Σαμαρά και του Βενιζέλου. Από το πρωινό της 15ης Μαρτίου, όταν ο εισαγγελέας Καλούδης υπέβαλε την πορισματική αναφορά του περιμένοντας την έγκριση για την άσκηση κακουργηματικών διώξεων, μέχρι και την 18η Απριλίου, όταν η αμνηστία σε εκείνους που πρωταγωνίστησαν στο πάρτι των κομματικών θαλασσοδανείων έγινε νόμος του κράτους, μεσολάβησε ένας ολόκληρος μήνας. Για άγνωστους λόγους. Το πόρισμα Καλούδη παρέμεινε, επαναλαμβάνω, στο ισερτάρι της Εισαγγελίας Αφετών Αθηνών, στο γραφείο του εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος. Εάν οι διώξεις είχαν ασκηθεί άμεσα, σήμερα τα πράγματα δεν θα ήταν πολύ διαφορετικά, τόσο για τον πολιτικό όσο και για το τραπεζικό σύστημα. Ένα τόσο σημαντικό έγγραφο δεν προσκομίστηκε. Γιατί αρμοδίως, όπως επίσης το Μαξίμου ακούει, γιατί δεν έφερε αυτό το πόρισμα ο Πρωθυπουργός, ο Αλέξης ο Τσίπρας, στην πρόσφατη προημερησίας διάταξη συζήτηση στη Βουλή
Ιδιαίτερα δε, αφού στην τελευταία παραγραφό του αναφέρει ρητά ότι τα δάνεια τα δικά τους έχουν χορηγηθεί σύμφωνα με το γράμμα του νόμου. Επειδή λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων στις 29 Μαρτίου, στην ομιλία του μέσα στη Βουλή, στην προημερησία διάταξης, συζήτηση σχετικά με τις εξελίξεις στον χώρο της δικαιοσύνης, κατήγγειλε από το βήμα της Βουλής και τα εξής. Πρόκειται, λέει, να σας πω για την υπόθεση των θαλασσοδανείων στα κόμματα και ιδιαίτερα φυσικά στα κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Και αυτά τα δύο κόμματα, λέει, ξέρετε τι είχαν βάλει για εγγύησεις? Τις μελλοντικές κρατικές χρηματοδοτήσεις. Μήπως είχαν διασφαλίσει με κάποιο τρόπο ότι αυτές οι κρατικές χρηματοδοτήσεις θα ήσαν πάντα τόσο υψηλές, ανάλογες δηλαδή με τις ψήφους του λαού? Κι όμως υπήρξαν στελέχη στα διοικητικά συμβούλια των τραπεζών που δέχτηκαν αυτό. Και έδωσαν τα δάνεια αυτά, δέχτηκαν ότι θα είναι εγγύηση. Δηλαδή ότι η Φόφη με 4% ότι θα έπαιρνε τις επιχορηγίες που έπαιρνε το Πασόκο επί Ανδρέα Παπανδρέου, που ήταν 42, 43, 45, 48%. Ποιος είναι ο δόλος? Η απαλλαγή λοιπόν των στελεχών των τραπεζών από τις πιθανές τους ευθύνες για μια πρακτική η οποία δεν δικαιολογείται κατά κανένα τρόπο και εκθέτει βεβαίως τα τραπεζικά ιδρύματα σε μη προβλέψιμους κινδύνους. Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Μίλησε για δόλο. Και είπε, ξέρετε, δεν έχουμε να κάνουμε με μικρό ποσά, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αλλά μιλάμε, λέει, για 210 εκατομμύρια ευρώ. Πετάχτηκε λοιπόν ο Μητσοτάκης και λέει, εγώ τα έβγαλα, λέει η κυρία Τσίπρα, μέσα στη Βουλή, από τα πρακτικά της Βουλής. Εκεί στα πρακτικά θα δείτε και πάλι να μιλάει ο Πρωθυπουργός και να λέει, μη χαίρεστε, τα 197 εκατομμύρια είναι δάνεια από τράπεζες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων έχουν ληφθεί με αυτή την έολη εξασφάλιση πιθανών μελλοντικών κρατικών χρηματοδοτήσεων, που ποτέ δεν θα έρθουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτά δεν πρόκειται ποτέ να πληρωθούν. Εμείς ρωτάμε, το Μαξίμου ακούει και θα απαντήσει? Πού βρίσκεται αυτή η καινούργια έρευνα του προϊστάμενου εισαγγελέα του οικονομικού εγκλήματος του κυρίου Δραγάτση? Να έρθετε στη Βουλή να μας πείτε πού βρίσκεται η έρευνα των εισαγγελέων του κυρίου Αθανασίου και του κυρίου Μπρί μετά την ανάσυρση από το αρχείο της δικογραφίας, με τις ποινικό σκολάσιμες πράξεις και παραλήψεις των τραπεζικών στελεχών που διαχειρίστηκαν άμεσα και έμεσα τις χρηματοδοτικές αυτές δυνατότητες που είχαν προς τα κόμματα. Για αυτά τα θαλασσοδάνεια λοιπόν θα αξιοποιηθούν οι 44 σελίδες της αναφοράς του εισαγγελέα του Γιώργου του Καλούδη, που περιγράφει με τον πιο λεπτομερή τρόπο το σκάνδαλο των θαλασσοδανείων που χορηγήθηκαν. Και τέλος, είναι δυνατόν να συνεχίζονται οι αναχρηματοδοτήσεις ή οι ρυθμίσεις? Θα υπάρξει επιτέλους καταλογισμός ευθυνών όπου υπάρχουν? Γιατί ποιος μπορεί να πιστέψει ότι οι τραπεζίτες δέχτηκαν τώρα τον τελευταίο καιρό και είπαν, λέει, στα κόμματα, εμείς πιστεύουμε ότι το 2035 μπορείτε να έρθετε με μία δόση να εξοφλήσετε όλο το δάνειο. Να πάει δηλαδή ο Κούλης και να δώσει 220 εκατομμύρια. Και γι' αυτό, λέει, μέχρι τότε να μας δίνετε δόσεις, θα μας τα δώσετε μια και καλή το 2035. Καλά, να δεν τρέπεστε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Ακούτε? Αυτό λοιπόν εσείς τι λέτε? Είναι αθώο? Εσείς αν είσαστε τραπεζίτης, θα πιστεύατε ότι θα μπορέσει το 2035 η Φοφό να πάει να εξοφλήσει το δάνειο του Πασόκ? Κούλι ακούς? Το κούλι ακούει? Φίλες και φίλοι, γι' αυτό σας θέλουμε έτσι δυνατούς και ζωηρούς σε αυτή την εκπομπή. Στείλτε και το δικό σας όνομα για να καταλάβουν ότι είναι και δικιά σας απέτηση. Η δικαιοσύνη πρέπει να αποδοθεί. Μείνετε μαζί μας. Λεωνίδα, ήθελες κάτι να πεις για το προσφυγικό πριν μας πεις για τα δάνεια των κομμάτων, αλλά αν θέλεις να ξεκινήσουμε και την κουβέντα για τα δάνεια των κομμάτων από σένα. Ναι, ναι, με τα δάνεια των κομμάτων θα το πούμε απλά για το προσφυγικό και μόνο από νομικής και μόνο απόψεως. Ένας πατέρας και να θέλει να αποκληρώσει εξ ολοκλήρου το γιο δεν μπορεί να το κάνει
και μέχρι του βαθμού της νόμιμης μοίρας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς η μητέρα Ελλάδα θα πρέπει να με αποκληρώσει υπέρ κάποιου τρίτου, τέλος πάντων. Αυτό είναι το μόνο σκεπτικό που έχω σχετικά με το προσφυγικό. Όσον αφορά τα δάνεια των κομμάτων, γνωρίζουμε ότι ο Καλούδης, εισαγγελέας, οικονομικός εισαγγελέας το 14 ήτανε, το Μάρτιο του 13, είχε βγάλει ένα πόρισμα στο οποίο έστελνε κατηγορούμενους. Αυτά θα μας τα πει και ο Πέτρος ο Κουσουλός. Ακόμα καλύτερα. Να τον ακούσουμε, αν έχετε, είστε έτοιμοι, πάμε. Προσέξτε λοιπόν, κύριε, το διαβιβαστικό του κυρίου Καλούδη κατέβαινε κάτω, Στέφανε Κουλουμπί, να κατεβείτε. Δείτε λοιπόν στη δεύτερη σελίδα πόσα ονόματα. Αυτά είναι τα ονόματα των τραπεζικών. Και κατέβα και πιο κάτω, Στέφανε Κουλουμπί ακόμα. Και από κάτω είναι μετά τα ονόματα των διευθυντών των κομμάτων. Για να το διαβάσετε. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Κουλουμπί. Και τι λέει αυτό? Αυτό λοιπόν λέει. Ευχαριστούμε τον Στέφανο Κουλουμπί. Λέει να παραπενθούν. Λέει λοιπόν να παραπενθούν οι μεν για απιστία, οι τραπεζικοί, οι δε κομματικοί μπατζιμάνιδες για ηθική αυτουργία στην απιστία των τραπεζικών. Μπείτε λοιπόν τώρα στο blog του κινήματος Υπέρβαση να διαβάσετε όλα τα ονόματα, να μάθετε ποιοι ήταν οι κατηγορούμενοι που βολεύτηκαν με αυτή την τροπολογία της ροπής. Πέτρο Κουσουλέ, για πες μας λοιπόν το δικό σου το ρεπορτάζ για αυτό το πραγματικά συγκλονιστικό θέμα. Δεν τον ακούμε καλά τον Πέτρο Κουσουλό. Κυριάκο, Πέτρο, τώρα σε ακούμε, ναι. Ωραία. Αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι πραγματικά ήταν πάρα πολύ επίπονη η δημοσιογραφική έρευνα και η δική μου και συνεργατών από το e-reportage για να βρούμε αυτό το πόρισμα. Έτσι. Γιατί όλοι θυμόμαστε ότι το βράδυ της 4ης Απριλίου τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι κ. Χριστογιάννης, Τσουμάνης και Θαμενίδης, είχαν φέρει εκείνη την τροπολογία της ντροπής, η οποία ουσιαστικά ξαναπέστα ρε Πέτρο τα ονόματα, ξαναπέστα τα ονόματα των βουλευτών, να ακούσουν όλοι οι Έλληνες ποιους θέλουν στη Βουλή. Και τι κάνουν αυτοί που βγαίνουν στη Βουλή. Δεν ξαναμπήκανε, δεν ξαναμπήκανε. Τους είχαν στείλει τότε. Πες τα ονόματα, Πέτρο μου. Ήταν ο κύριος Χριστογιάννης, ο κύριος Τσουμάνης και ο κύριος Σταμενίτης. Τρεις βουλευτές οι οποίοι ουσιαστικά πολλοί τους χαρακτήρισαν ως λαγούς, έτσι, γιατί... εκείνο το βράδυ της 4ης Απριλίου ήρθε αυτή η τροπολογία η οποία ουσιαστικά διέγραφε οποιαδήποτε ποινική ευθύνη είχαν οι τραπεζίτες οι οποίοι είχαν χορογήσει τα θαλασσοδάνεια στα δύο κόμματα, στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Όταν βρήκαμε λοιπόν αυτό το πόρισμα του κύριου Καλούδη, πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα, γιατί σε 40 σελίδες μέσα περιγράφει με λεπτομερέστατο τον τρόπο τις ποινικές ευθύνες 50 παρακαλώ τραπεζιτών, μιλάμε για ανώτατα τραπεζικά στελέχη, κυρίως από την Αγροτική Τράπεζα, η οποία να υπενθυμίσουμε ότι ήταν και μια προεκρατική τράπεζα, την οποία πλήρωνε ο ελληνικός λαός, αλλά και των διευθυντών και των ταμείων των κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, τα οποία είχαν λάβει δάνεια ύψους 270 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Μάλιστα. Ο κύριος Καλούδης είχε ολοκληρώσει, και προσέξτε λίγο, την έρευνά του στις 15 Μαρτίου του 2013, όταν και υπέβαλε την πορισματική αναφορά ζητώντας την άσκηση κακουργηματικών διώξεων. Η πορισματική αναφορά όμως αυτή δεν πρόλαβε να κάνει πράξη την παραγγελία του κύριου Καλούδη. Μπράβο. Για τον απλούστατο λόγο ότι για ένα περίπου μήνα ήταν σε κάποιο σιρτάρι. Σε ποιο σιρτάρι ήταν, ρε Πέτρο Κουσουλέ? Σε κάποιο εισαγγελικό σιρτάρι. Κλειδωμένοι. Προφανώς. Προφανώς. Αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο πρέπει να το απαντήσουν τα ίδια τα στελέχη της δικαιοσύνης. Κύριε Παπαγγελόπουλε. Σε ένα σιρτάρι λοιπόν. Σκληρό παιχνίδι. Σκληρό παιχνίδι το οποίο ανέλαβες εσύ ως εκτελεστής το 9η με την μηνυτήρια αναφορά σου προς τον οικονομικό εισαγγελέα και εξαιτίας αυτής βγήκε από το αρχείο. Κληθήκαμε από εσένα που σε κάλεσε ο οικονομικός εισαγγελέας για τους μάρτυρες κλπ. Ενημερωθήκαμε ότι γίνεται εκ νέου η αναψηλάφιση ουσιαστικά του φακέλου, θα το πω έτσι. Δεν ξέρω τι μου επιτρέπετε, τι δεν μου επιτρέπετε. Θα παρακαλούσα όμως να μείνετε στην εγκυρότητα του λόγου μου. Είναι πολύ σκληρό το παιχνίδι.
Και δυστυχώς θα γίνουν εξημών μάγκες αυτοί που κατοικοεδρεύουν εκεί που έχεις από πίσω σου. Γιατί διαπιστώνω ότι ενώ το πόρισμα του Καλούδη έχει όλα τα καλά για τον ΣΥΡΙΖΑ και όλα τα κακά για τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, στην προημερησίας διατάξεως ούτε καν αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός. Που σημαίνει, κατά την ταπεινή μου άποψη, ότι πάσχει επιτελείου. Αυτό. Παύλο, ήθελα να σε ρωτήσω. Προχτές ο εισαγγελέας που μας κάλεσε και εμένα, ο πληθυντικός δεν είναι της Ευγενίας, πώς τον είπαμε, ο κύριος... Ο κύριος Δραγάτσης. Και στη συνέχεια είδαμε και τον κύριο Αθανασίου και τον κύριο Μπρί. Καλά, το τι έγινε εκεί. Δηλαδή, δεν προσωπικά και ιστορικά μ' αρέσει, διαβάζω, ακούω τα πάντα. Μέχρι και για τα Νεφελήν διαβάζω. Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν έχω διαβάσει ποτέ στάση βουλευτή απέναντι σε οικονομικό εισαγγελέα τέτοια, σαν τη δικιά σου. Α, καλά. Επειδή αναφέρεσαι σε μένα, σταμάτα ένα λεπτό. Όχι, όχι, όχι. Παύλο, όχι. Θα αναφερθώ σε σένα, γιατί από ό,τι θυμάσαι, όταν είχε συστρατευτεί ακόμα με του Σανέλ, σου είπα και τότε παρουσία εδώ, σε αυτό το τραπέζι, ότι εσένα εκτιμώ και εμπιστεύομαι περισσότερο από όλου Σανέλ. Ήρθε ο καιρό με πολλά βήματα, αλλά αυτό το προχθεσινό, αδελφέ, ήταν συγκλονιστικό. Παύλο, εγώ θέλω στην ουσία να πάμε. Είναι πολύ σκληρό πάντα. Λέει λοιπόν ο εισαγγελέα, κύριε Νικολόπουλε, να μου προτείνετε ονόματα μαρτύρων για να τους καλέσω εδώ για την υπόθεση που συζητάμε, έτσι, των θαλασσοδανείων των κομμάτων. Λέω, πώς γίνεται, να λέει, πάρτε, μου έδωσε μια λευκή κόλλα, μου έδωσε το στυλό του, έγραψα εγώ 4-5 ονόματα που νομίζω ότι μπορούν να απαντήσουν σε ποιο πράγμα, στο... Εάν, κύριε Μανεσιώτη, η τροπολογία που έφεραν οι τρεις επαρχιώτες, άσχετη και με τα νομικά και με όλα, τους το έδωσε ο Αντώνης, του ενός είχε τη γυναίκα και την έχει μάλλον ακόμα ιδιαίτερα. Δεν είναι κακό, αλλά για να δηλώσουν τη σχέση. Είναι γιατρός. Ναι, ναι, ναι. Ο άλλος μηχανικός. Με καμία σχέση άνθρωποι, έτσι. Αλλά τους έδωσε μάλλον ο Αντώνης, τους είπε, παιδιά, πάρτε, γιατί με πιέζουν οι τραπεζίτες, μην πάνε φυλακή. Σιγά μην έδωσε και λογαριασμό για ποιο λόγο του το δω. Α, ναι, σιγά, εντάξει. Λοιπόν, και μας λέει ο Δραγάτσης, λέει, φώναξε. Α, πήγαμε εμείς λοιπόν και είπαμε ότι η τροπολογία έχει ένα εδάφιο Β που λέει, εφόσον έχουν τηρηθεί οι κανονιστικές διατάξεις της Τραπέζης Ελλάδος. Πήγαμε εμείς λοιπόν της εγκυκλίωσης της Τραπέζης Ελλάδος και λέμε, κύριε εισαγγελέα, και μάλιστα στον κύριο Αθανασίου που την παρέλαβε, 15-20 σελίδες αναφορά. Κύριε εισαγγελέα, να τις και μην ψάχνετε τις εγκυκλίους που λέει η τροπολογία, είναι αυτές, αυτές και η Βασιλεία 2. Όχι του Κοκκού, η Βασιλεία είναι άλλο. Μην πάει το. Ναι. Λοιπόν. Και λέει ο Αθανασίου, τότε λέει βεβαίως και εφόσον βγαίνει από το. Εντάξει, είπαμε και εμείς βγαίνει, κάναμε δηλώσεις, βγαίνει από το αρχείο. Ωραία, ωραία. Μας καλεί προχθές ο Δραγάτης, λέει, κοιτάξτε, εγώ φώναξα, λέει, τους τραπεζοελλαδίτες. Και μου ορκίστηκαν ότι όλα είναι καλά. Του λέω, κύριε Δραγάτση, δηλαδή τι περιμένατε να σας πούνε οι τραπεζοελλαδίτες? Ότι όλα είναι κακά και φωνάξτε τώρα να μας πάνε και κατευθείαν στο αυτόφορο? Αλλά η ερώτηση, Παύλο, είναι η εξής. Από την ώρα που ο Δραγάτσης, ο εισαγγελέας, μου ζήτησε και πήρε και πρωτοκόλλησε με δικιά του πρωτοβουλία ονόματα και τους καλεί ως μάρτυρες, αυτό μήπως σημαίνει ότι πάει, de facto, άνοιξε πάλι ο φάκελος και η κουβέντα? Κοιτάξτε να δείτε, να αντιληφθούμε το εξής, ότι οι εισαγγελίες είναι ταγμένοι στο καθήκον τους. Αλίμονο. Αυτό το οποίο θα εγώ δεν ρώτησα αυτό. Από αυτή την υπόθεση, αυτό το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίσει είναι η νοοτροπία. Αλλά διαβάζουν και ελληνικά, δεν είναι έτσι? Βεβαίως. Μη με πας όμως θεωρητικά, ρε Παύλο. Όχι, θεωρητικά. Τώρα κάνω κακό, σπουδάω δικηγόρο, γιατί εσύ τους συναντάς μπροστά. Το πολιτικό σύστημα έδινε εντολές να παίρνουν δάνεια. Έδιναν εντολές, δεν τηρούνταν οι νόμιμες διαδικασίες. Υποχρέωναν τα τραπεζικά ιδρύματα να τους δανείζουν χωρίς. Ωραία, Παύλο, τώρα δεν σε ρωτάω αυτό. Μην μου το κάνεις αυτό. Μα αυτό σε ρωτάω. Το πολιτικό σύστημα. Α, το πολιτικό σύστημα, θα το πει. Ένα νόμο για να προστατευτεί. Ωραία, τώρα είμαστε στον εισαγγελέα. Θες να μου μιλήσεις? Ο εισαγγελέα. Άμα δεν θες, άστο τώρα. Δεν μπορώ να γνωρίζω. Σε ερώτηση ευθεία. Λέω, μου λέει, κύριε, δώσ' μου ονόματα. Ναι.
Και τα πήρε και τα πρωτοκόλλησε. Αυτό τι σημαίνει? Δεν γνωρίζω αν τους έχει καλέσει ή όχι. Πάμε. Αλλά τι σας είπε? Ότι κάλεσε την Τράπεζα της Ελλάδος, οι οποίοι εκπληρώνουν το καθήκον τους, δηλαδή να υπηρετούν το πολιτικό σύστημα. Ωραία, Παύλο, τώρα καλά. Τώρα μιλάμε νομικά, τώρα σου μιλάς πολιτικά. Καλά, καλά. Σας λέω το εξής. Αυτό δεν είπατε? Ότι θα... Ναι, λέγε, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμη που θα σε διακόψω. Απλά λίμωνο και μόνο δηλαδή που σε γνωρίζω και από κάτω, χαίρομαι. Απλά για το συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο, εξειδικευμένο θέμα του τραπεζικού. Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει συμφέροντα ίδια. Τα συμφέροντα της Ευρωζώνης, τα οποία δεν είναι κατά ανάγκη συμπλέοντα με τα εθνικά συμφέροντα. Έτσι. Οι κεντρικές τράπεζες. Δεν διαφωνώ. Δεν μιλάω για τα την Ελλάδα. Τα συμφέροντα της Ευρωζώνης, ναι, ταυτίζονται με το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα όμως της χώρας. Καλά, τώρα πήγαμε στο δικαστήριο, όχι, κύριε Παύλε. Εμείς πήγαμε στον οικονομικό εισαγγελέα. Δεν πήγαμε να κάνουμε πολιτική κουβέντα. Στην αυτοκρατορία δεν ξέραν τι γινόταν. Λέγε, κύριε Μανίσκα. Ανάλογα με τις δυνατότητες που του δίνει η νομοθεσία. Την νομοθεσία όμως την ψηφίζει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Κύριε, πήγαμε για συγκεκριμένο, λέμε τώρα. Δεν πήγαμε να μιλήσουμε πολιτικά. Τώρα τι μας λέτε? Λέγε, κύριε Μανασιώτη. Θα ψηφίσει νόμο που τους προστατεύει. Και σας λέμε, λοιπόν, δεν ακούτε τότε. Ο νόμος λέει, εφόσον έχουν τηρηθεί οι πράξεις του διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, οι οποίες ισχύουν από το 1999 μέχρι και το 2013 που ψηφίστηκε ο νόμος. Συμφωνώ. Αυτές αφορούν χιλιάδες πράγματα. Περί επάρκειας, περί ρευστότητας, περί υπεύθυνου δανεισμού. Και αν δεν καταλαβαίνω καλά, έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και λέει ναι, τηρήθηκαν. Καλά, δεν γίνει εισαγγελέα η Τράπεζα της Ελλάδος, κύριε Παύλε. Κύριε Παύλε, είναι. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι εισαγγελέα. Είναι οικονομικό εισαγγελέα. Μάρτυρα τι. Λοιπόν, κύριε Μανεσιώτη, δεν έχω χρόνο. Συγκατηγορούμενος θα πάει και θα πει όχι, δεν τηρήθηκαν. Κύριε Μανεσιώτη, συγκατηγορούμενος. Η Τράπεζα της Ελλάδος προχθές, ο κ. Τουρνάρας δηλαδή, υπέγραψε, και είναι μια είδηση που βγήκε την Παρασκευή από την fmvoice.gr, τη δημιουργία Bad Bank, της τράπεζας που θα πάρει όλα τα κόκκινα δάνεια. Δείτε εκεί ποιους τοποθέτησε επικεφαλής. Ο ένας εκ των δύο είναι υπόδικος στην υπόθεση της Τράπεζας Κύπρου. Και γι' αυτό εμείς θέτουμε... Αυτό έχει να κάνει με τις υποκαθάρισεις εταιρείες. Ήταν, ναι. Με τις υποκαθάρισεις, μην αλλάζουμε, όχι με γιατί τα κόκκινα δάνεια, κλείνει το θέμα, κλείνει ο χρόνος. Αυτός ο Κύπριος... Ναι, όχι, ναι, δεν είναι Κύπριος, Έλληνας, είναι υποδιοκτήτης. Ναι, στην Κύπρο είναι με τον Βγενόπουλο. Που δίνανε τα δάνεια όπως και οι αγροτικοί. Με τον Βγενόπουλο που τον κυνηγάνε εκεί. Αυτή νομίζω ότι είναι μια είδηση την οποία πρέπει να την αξιολογήσει κανείς για να καταλάβει αυτή τη στιγμή. Κύριε Μανεσιώτη, δεν το βρίσκω, θα το βρούμε και θα το δείξουμε. Δεν είναι στην εφημερία, στο site. Α, στο site, λέω κι εγώ, γιατί τώρα κοιτάζω. Αμέσως, Βαρβάρα μου, για να κλείσουμε. 4 Τετάρτου δημοσιεύθηκε η πράξη του διοικητή, 5 Τετάρτου δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, το 9-15 νομίζω. Και είναι αυτή η κοινοπραξία τριών εταιριών. Δεν μας νοιάζει, δεν κουβεντιάζουμε. Όχι, γι' αυτό λέει. Μα κλείνει ο χρόνος, σας παρακαλώ. Ναι. Ένα λεπτό. Συζητάμε τώρα για τα δάνεια των κομμάτων. Ένα λεπτό. Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Μανεσιώτη, γιατί κλείνει. Μου λένε πρέπει να πάω στο διάλειμμα. Μην με πάτε σε άλλο θέμα, κάνετε μου τη χάρη. Ένα τελευταίο ερώτημα. Έγραψε το site της Κόντρα, και αν το έχετε μετά στο το διάλειμμα, το βγάλετε, ότι η Τράπεζα Πειραιώς έστειλε επιστολή στα δύο κόμματα και τους είπε να φέρετε τα λεφτά. Ναι. Αμέσως μετά τη μηνυτήρια αναφορά. Τώρα, γιατί ο κύριος Σαράκης, του λέμε ότι κάναμε μηνυτήρια αναφορά, πήγαμε στον οικονομικό εισαγγελέα και μου βγάζει κύριε πολιτικό λόγο, είναι άλλο θέμα. Έχετε να μου πείτε κάτι? Σας είπα το θέμα. Καλά, εγώ σας ρώτησα δικηγορικά τώρα, κύριε Σαράκη. Καλά, λέγεται, κύριε Μανασιώτη. Κύριε Μανασιώτη, εντάξει. Την είπε ο κύριος Δραγάτσης, λέει ότι ήρθαν εδώ και μουρκιστήκαν ότι είναι έντιμοι. Αυτοί οι άνθρωποι τοποθετούν στην τράπεζα που θα διαχειριστεί τα κόκκινα δάνεια των χρεοκοπημένων τραπεζών που χρεοκοπήσανε για τα 270 εκατομμύρια στα κόμματα και τα άλλα τόσα εκατομμύρια στα κανάλια. Τοποθετήσαν άνθρωπο ο οποίος είναι υπόδικος στο σκάνδαλο της Τράπεζας Κύπρου. Τοποθετήσαν ανθρώπους που δίναν όλα αυτά τα δάνεια. Πάμε σε ένα διάλειμμα ενός λεπτού. Εγώ θέλω να πω από αυτό εδώ το βήμα και όσο το έχω, ότι αν είπατε ψέματα, κύριοι τραπεζοελλαδίτες, και ορκιστήκατε ψέματα, εάν είπατε, δεν θα περιμένω ο κύριος Δραγάτσης να σας πάει για ψευδορκία, ούτε τον κύριο Σαράκη αν δεν θέλει να με βοηθήσει. Θα σας πάμε εμείς, αν είπατε ψέματα. Αν είπατε ψέματα. Γιατί εμείς είπαμε τι λέει ακριβώς για να απαλλαγούν ότι έπρεπε να έχετε προσέξει.
εσείς τις Τράπεζες Ελλάδος, όσο ψηλά και αν βρίσκεστε. Έτσι για να είμαστε καθαροί. Γι' αυτό, για να μην είμαστε λοιπόν μόνοι μας, θέλουμε και εσάς. Ελάτε να πάμε να δούμε και για το σκάνδαλο του Μέγκα. Στείλτε το όνομά σας. Είναι πολλά τα λεφτά. Όταν μας βλέπουν μαζί, να ξέρετε και το Μαξίμου και ο Κούλης και οι πρώην πρωθυπουργοί, δεν θα ξεμπερδέψουν εύκολα. Μείνετε μαζί μας, γιατί το επόμενο θέμα που ακολουθεί θα κάνει πολλούς απόψε να ξενυχτήσουν.